Είναι φανερό όταν κάποιος άνθρωπος έχει αυθεντικό ενθουσιασμό ότι από την επίσκεψη, από την περιήγηση στους χώρους της Πινακοθηκής Κατσίγρα είστε ενθουσιασμένος. Είναι ένα εξαιρετικό μουσείο αυτό του αείμνηστου Κατσίγρα και επειδή θέλω να είμαι πάντα ειλικρινής δεν γνώριζα την ύπαρξη του και έχω εντυπωσιαστεί από την ξενάγηση που μου έκανε η κυρία Διευθύντρια του μουσείου. Και θα προτρέψω πάρα πολλούς ανθρώπους να έρθουν στη Λάρισα ακόμα και μόνο γι' αυτό. Πιστεύω ότι αξίζει πάρα πολύ τον κόπο και η χειρονομία και η προσφορά αυτού του ανθρώπου που στις μέρες μας πρέπει να εκτιμάμε τέτοιου είδους πράξεις. Αλλά και το περιεχόμενο είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό. Πιστεύω ότι μπορεί να συμβάλλει στο να αποτελέσει η Λάρισα προορισμό. Ότι θα ξεκινούσα τη συνέντευξη με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, με τον οποίο μπορώ να ανοίξω όλη την ατζέντα των θεμάτων για το Μουσείο Κατσίγρα, ούτε και εγώ το περίμενα, αλλά πραγματικά διέκρινα αυτό. Έχει εκπλήξει η ζωή. Έχει. Καινούριος εκλογικός νόμος. Αυτό πυροδότησε όλη αυτή τη συζήτηση. Θα πάμε σε διπλές εκλογές, σε πρόορες εκλογές. Έχει κλείσει αυτό το θέμα. Ναι, έχει απολύτως κλείσει. Το έχει κλείσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυβέρνηση είναι κυβέρνηση τετραετίας καταρχήν. Έχει να αντιμετωπίσει τα πολύ σοβαρά θέματα, τα πολύ σοβαρά προβλήματα που μας άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Έχουμε να κάνουμε ένα πολύ σοβαρό έργο σε όλους τους τομείς, στην οικονομία, στο κράτος. Ενώνουμε τους Έλληνες, προχωράμε μπροστά, υλοποιούμε τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει. Δεν είναι το μυαλό μας εκλογές. Εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Απλούστατα, επειδή με ρωτήσατε για τον εκλογικό νόμο, ο Πρωθυπουργός πολύ συνεπής στις προεκλογικές του δεσμεύσεις. Είχε πει ότι θα φέρει τον εκλογικό νόμο το πρώτο διάστημα της κυβερνητικής του θητείας. Αυτό έκανε. Έφερε έναν εκλογικό νόμο με βάση αυτά που είχε εξαγγείλει. Οι προβλέψεις για τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού έγιναν σε συνεννόηση και με τους θεσμικούς αυτών των οργάνων, δηλαδή τους εκπροσώπους τους. Φυσικά. Ανταποκριθήκαμε στο αίτημα της αυτοδιοίκησης να μπορεί να λειτουργεί και γι' αυτό ο νόμος που περάσαμε το καλοκαίρι και αποκατέστησε την κυβερνησιμότητα των Δήμων και των Περιφερειών από τα πολύ μεγάλα προβλήματα που προκαλούσε η εφαρμογή της απλής αναλογικής έχει τύχει σχεδόν καθολικής αποδοχής. Και όλοι έχουν να το λένε ότι ευτυχώς που κάναμε αυτή την παρέμβαση προτού αναλάβουν οι νέες δημοτικές και περιφερειακές αρχές και αποφύγαμε τα πολύ μεγάλα προβλήματα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, οι προκλήσεις για την αυτοδιοίκηση είναι πολύ μεγάλες. Η συνεργασία μας με την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ είναι στενότατη και συνεχής. Αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά θέματα της αυτοδιοίκησης και της δίνουμε εξουσίες και αρμοδιότητες. Αυτό είναι και το θέμα άλλωστε της νέας μεταρρυθμιστικής τομής που ετοιμάζει το Υπουργείο Εσωτερικών το πρώτο εξάμεινο του 2020 με σκοπό να ξεκαθαρίσουν πλήρως οι αρμοδιότητες των δύο φορέων αυτοδιοίκησης και να ενισχυθεί η πρωτοβάθμια και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση με νέους πόρους, εξουσίες, αρμοδιότητες και το αντίστοιχο προσωπικό. Άρα θα δούμε κάτι διαφορετικό. Εσείς σε πρώτη φάση λέτε λύσατε τα ζητήματα της κυβερνησιμότητας, του πώς θα κυβερνηθούν οι Δήμοι που δεν υπήρχαν οι πλειοψηφίες, οι συμμαχίες ήταν δύσκολες. Τώρα πάμε να το ξαναδούμε από την αρχή το σύστημα. Τώρα πάμε να δώσουμε δυνατότητα στους Δήμους να είναι κοντά στους πολίτες με αποτελεσματικό τρόπο και να αποτελέσουν μοχλούς ανάπτυξης, ποιότητας ζωής και κοινωνικής συνοχής για όλες τις τοπικές κοινωνίες. Προφανώς θα χρειαστεί ένας νέος εκλογικός νόμος και στην αυτοδιοίκηση, το έχουμε πει πολλές φορές. Θα τον φτιάξουμε και αυτόν τώρα στο πρώτο εξάμεινο, προκειμένου να έχει διευκρινιστεί πλήρως το τοπίο, καταργώντας την απλή αναλογική και πηγαίνοντας κατά βάση σε ένα σύστημα που και στο παρελθόν έχουμε ακολουθήσει. Ένα σύστημα εκλογής δημάρχου που θα του δίνει πλειοψηφία για να μπορεί να κυβερνά το Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Διαφορετικά, κύριε Υπουργέ, τα παράπονα των συλλογικών οργανών των αυτοδιοικητικών ήταν ότι μας δίνουν αρμοδιότητες, δεν μας δίνουν τα χρήματα για να τις ασκήσουμε. Ναι. Δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση. Η πρόθεσή μας είναι ξεκάθαρη. Από κοινού με την αυτοδιοίκηση και από κοινού ελπίζω και με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις θα συμφωνήσουμε στο νέο νόμο και οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες που θα μετακινηθούν θα περιέχουν και την αντίστοιχη μετακίνηση οικονομικών και ανθρώπινων πόρων. Πώς είναι ο απολογισμός αυτού του πρώτου επταμήνου της κυβέρνησης? Πάρα πολύ θετικός, πάρα πολύ δημιουργικός. Νομίζω ότι όλοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο Πρωθυπουργός ήταν απολύτως έτοιμος. Έκανε πράξη πολύ πιο γρήγορα από ό,τι πολλοί φαντάζονταν τη μείωση των φόρων, η οποία συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό και είναι προϋπόθεση για να ανασάνει η οικονομία και να προχωρήσουμε μπροστά δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Στον τομέα του κράτους επίσης γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ένα πάρα πολύ πλούσιο
απολογισμό αυτό το εξάμηνο με 5 μεγάλες νομοθετικές παρεμβάσεις, έναν νόμο με ιστορική σημασία που αποκατέστησε την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού και 70 δράσεις που υλοποιήθηκαν και διευκόλυναν την αυτοδιοίκηση και τη δημόσια διοίκηση να εργαστούν πολύ πιο αποδοτικά και πολύ πιο λειτουργικά. Αλλά σίγουρα τα πολλά και τα ακόμα πιο ενδιαφέροντα είναι μπροστά μας για όλη την τετραετία.